Μαρία Καραβασίλη, Βέρα Σπανάκη, καλώς ήρθατε. Και ήρθατε με μια υπέροχη πρωτοβουλία που εδώ και καιρό τη βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά και στην Κρήτη. Διαβάζω και τους άλλους. Ένα δίκτυο που νομίζω ότι αν έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό όλοι οι εθελοντές που συμμετέχουν είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας ήρθατε. Όντως, το διαβάζω για τους άλλους στην Κρήτη αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυναμικά εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έχει ξεκινήσει από την Αθήνα πριν από 2 χρόνια. Η ανάπτυξή του στο νησί μας ήταν αρκετά γρήγορη και αρκετά δυναμική. Και αυτό μας έκανε όλους εμάς να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος όντως αγαπάει τον άνθρωπο, όντως αγαπάει την ανάγνωση και αγαπάει πάρα πολύ αυτή την ιδέα. Όντως είναι μια καταπληκτική ιδέα και είναι αυτό ακριβώς που λέει και ο τίτλος. Διαβάζω για τους άλλους. Έτσι δεν είναι, Βέρα? Αυτό που κάνετε είναι, με διάφορους τρόπους που θα πούμε ποιοι είναι αυτοί, να βρίσκεστε με ανθρώπους, είτε με τη φυσική σας παρουσία, είτε διαφορετικά, και να τους διαβάζετε κάτι. Σκοπός του «Διαβάζω για τους άλλους» είναι να δώσει πρόσβαση στη λογοτεχνία, σε διάφορα κείμενα τα οποία δεν είναι εύκολο είτε να τα κρατήσει για να τα διαβάσει, είτε και λόγω προβλημάτων όρασης, να διαβάσει κάποιος άνθρωπος. Οπότε η ισότιμη πρόσβαση στη λογοτεχνία, αλλά και σε κάθε λογής βιβλίο, εγχειρίδιο, είναι ο βασικός πυρήνας του «Διαβάζω για τους άλλους» και ο βασικός σκοπός της. Η απορία μου είναι πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, γιατί για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την υγειά του, έχει την όρασή του, είναι αρτιμελής, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να πάρει ένα βιβλίο στα χέρια του και να το διαβάσει. Δηλαδή θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος έχει πρόσβαση, αλλά τελικά δεν έχει όλος ο κόσμος πρόσβαση. Και του λείπει αυτή η ανακουφιστική επαφή, είτε με τη λογοτεχνία, είτε με κάποιο άλλο κείμενο. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε στις αρχές του 2015, εντελώς τυχαία, από μία συζήτηση 2 φίλων, της Αργυρού Σπυριδάκη και του Θοδωρή Τσάτσου. Ο Θοδωρής είναι τυφλός. Η Αργυρό, ως φίλη του, πάντα τον βοηθούσε με τα διαβάσματά του, ας πούμε, με τις αναγνώσεις του, γιατί με τις σπουδές του και όλα αυτά. Συζητώντας λοιπόν για ένα βιβλίο, ανέφερε ο Θοδωρής ότι αυτό δεν υπάρχει στην Ακουστική Βιβλιοθήκη Τυφλών και έτσι ξεκίνησαν όλα. Η Αργυρό το έβαλε πείσμα από εκεί και πέρα να δημιουργήσει μία δομή όπου οι άνθρωποι με απώλεια όρασης θα μπορούσαν να έχουν, όπως είπε και η Βέρα προηγουμένως, ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, στη λογοτεχνία και σε παντός είδους ανάγνωσμα, είτε ελληνόγλωσσο, είτε ξενόγλωσσο, είτε οτιδήποτε. Άρα λοιπόν τι κάνετε, με ποιο τρόπο εξασφαλίζετε την πρόσβαση αυτών των ανθρώπων στα κείμενα και στο διάβασμα? Ξεκινώντας από την ομάδα, την κοινωνική ομάδα των ανθρώπων που είναι τυφλοί, είδαμε ότι προχωρώντας στο δίκτυο και αναπτυσσόμενοι, είδαμε ότι τελικά οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε αναγνώσματα είναι πολύ περισσότεροι. Είναι και μιλάμε σήμερα για την ομάδα των εντυπωανάπηρων που αποτελεί περίπου το 10-11% του ελληνικού πληθυσμού. Και τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Αναφερόμαστε σε ανθρώπους που είτε λόγω απώλειας όρασης μερικής ή ολικής, είτε λόγω άλλων παθήσεων νευρολογικών ή παθολογικών, δεν μπορούν να διαβάσουν. Ναι. Δεν μπορούν είτε να κρατήσουν βιβλίο στα χέρια τους, δεν μπορούν να δουν ή δεν έχουν τη γνωστική ικανότητα για να το κάνουν. Ή είναι αναλφάβητοι. Ακόμα και αυτή η ομάδα είναι στο target group με το οποίο εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Οι δράσεις μας λοιπόν χωρίζονται σε 2 κομμάτια. Ο πρώτος πυλώνας είναι ηχογραφήσεις βιβλίων, οι οποίες γίνονται από εθελοντές μας σε στούντιο ηχογράφησης. Τα αναγνώσματα αυτά που γίνονται από εμάς μετά από μια επεξεργασία συγκεκριμένη ακουστικά ανεβαίνουν σε μια βάση δεδομένων και εκεί οι άνθρωποι που όντως ανήκουν στην ομάδα των εντυπωανάπηρων με ένα κωδικό μπορούν να έχουν πρόσβαση εντελώς δωρεάν. Πολύ μεγάλο όγκος δουλειάς και πολύ σημαντική κληρονομιά αυτό που αφήνετε πίσω σας. Η ομάδα ηχογραφήσεων λειτουργεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα βιβλία που ηχογραφούνται αναφέρονται στους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό, στην ελληνική γλώσσα μέχρι στιγμής. Βιβλία για ενήλικες μόνο ή ακόμα και για παιδιά? Και για παιδάκια, ναι. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε αυτό?
Δηλαδή, μπορώ να έρθω εγώ και να σας πω, παιδιά, έχω ελεύθερο χρόνο, θέλω να μπω στο δίκτυο των εθελοντών σας και θα μου άρεσε να ηχογραφήσω ένα βιβλίο. Αρκεί η θέληση ή πρέπει να έχω κάποιες ικανότητες να... και στην ανάγνωσή μου και στην άρθρωσή μου και στην υποκριτική ενδεχομένως για να αποτυπώσω ωραία το κείμενο. Αυτό που είναι όντως καινοτόμο με αυτό το δίκτυο είναι ακριβώς αυτό που λες, Ανδριανή. Όλοι μας οι εθελοντές είτε συμμετέχουν σε δράσεις ηχογράφησης είτε συμμετέχουν σε δράσεις ζωντανής ανάγνωσης περνάνε από μία εκπαίδευση. Για το... ναι. Είμαστε πολύ περήφανοι, αυτό. Πολύ περήφανοι γι' αυτό, ναι, το οποίο έχουμε θεσμοθετήσει με πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες. Για τους μεν ανθρώπους που ασχολούνται με τις ηχογραφήσεις, κάνουμε ένα τεστ φωνής. Mm-hmm. Αξιολογείται από συνεργάτες μας, εθελοντές, οι οποίοι έχουν μία γνώση σε σχέση με την ακουστική και την ορθοφωνία. Και αναλόγως με τη βαθμολογία που συγκεντρώνει ο κάθε εθελοντής, μπορεί να πάει είτε κατευθείαν σε ένα στούντιο να κάνει μια ηχογράφηση, είτε να περάσει από μια εκπαίδευση, είτε να απορριφθεί. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και αντιμετωπίζετε με απόλυτη σοβαρότητα και επαγγελματισμό, αν και εθελοντές, αυτό που έχετε σκοπό να κάνετε. Να ηχογραφήσετε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, για παράδειγμα, λογοτεχνικών βιβλίων ή κειμένων άλλων και να έχει πρόσβαση ο κόσμος πραγματικά ισότιμα. Mm-hmm. Όχι κάναμε κάτι στα πρόχειρα, υπάρχει και άμα θες μπες ακούσέ το, με όποιες συνθήκες και αν έγινε ηχογράφηση. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα που έχουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι του «Διαβάζω για τους άλλους». Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια υπεύθυνη και σοβαρή παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε 4 πόλεις της Ελλάδας. Υπάρχουν πάνω από 2.500 εθελοντές εγγεγραμμένοι. Αν θέλετε να πω και τα νούμερα, στην Κρήτη είμαστε περίπου 450. Μπράβο, σε όλη την Κρήτη, στην Κρήτη, οι οποίοι είναι αρκετά ενεργοί ή εν δυνάμει ενεργοί αναλόγως με τις ανάγκες μας. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε πυλώνας της ελληνικής κοινωνίας, να έχουμε παρουσία τόσο στο κομμάτι των ηχογραφήσεων, οι οποίες η επιθυμία μας είναι να γίνεται η παραγωγή καθημερινά και γιατί όντως ο όγκος της παγκόσμιας παραγωγής αναγνωσμάτων και κειμένων, δεν μιλάμε μόνο για τα λογοτεχνικά, μιλάμε και για εκπαιδευτικά βιβλία. Σωστά. Που είναι για μας πολύ μεγάλο, σχολικά, πανεπιστημιακά, συγγράμματα. Είναι για μας ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό να μπορέσουμε να τα ηχογραφήσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε τουλάχιστον. Το στοίχημά μας λοιπόν είναι η σταθερότητα. Mm-hmm. Σταθερότητα και με τις ηχογραφήσεις μας, αλλά και με τις ζωντανές αναγνώσεις. Βέρα, θα μας πεις για την εμπειρία της ζωντανής ανάγνωσης. Να μας πεις για τη δική σου προσωπική εμπειρία. Πού έχεις πάει καταρχάς, με τι ανθρώπους έχεις δουλέψει, λοιπόν, με τι ομάδες. Εγώ ξεκίνησα, η πρώτη μου επαφή ήταν όταν συμμετείχα ως βοηθός σε μία δράση ανάγνωσης παραμυθιού σε παιδιά. Ναι. Τα οποία μάλιστα ήταν παιδιά Ρωμά, οπότε αυτό ήταν ακόμα πιο ιδιαίτερο και πιο ενδιαφέρον, γιατί τα παιδιά μετά την ανάγνωση του παραμυθιού έγινε η δραματοποίηση, και μέσα στο θεατρικό παιχνίδι βγήκε και τραγούδι, βγήκε και πολύ κέφι. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ μετά συνέχισα με την ομάδα των ηλικιωμένων, όπου εκεί πραγματικά κάτι ξύπνησε μέσα στην ψυχή μου, δηλαδή όταν πρωτοπήγα δεν ήξερα τι θα κάνω καταρχήν. Λέω, θα πάμε τώρα εκεί, θα είναι οι παππούλιδες, οι γιαγιάδες. Ήμουνα λίγο πολύ στην αμφιβολία, σε αυτό που σου βγαίνει στην αρχή. Μετά που τελείωσε η ανάγνωση και που έβλεπες τα βλέμματα αυτών των γερόντων να σε κοιτάνε και να ρουφάνε κάθε ποσοστό αγάπης που τους δίνεις, ας πούμε, και κάθε κουβέντα σου και να θέλουν και εκείνοι να προσθέσουν. Ευγνωμοσύνη ένιωσες, φαντάζομαι. Ένιωσα μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλο αυτό το εγχείρημα και για το ότι τελικά δεν δίνω τίποτα εγώ σε σχέση με αυτό που μου δίνουν εκείνοι κάθε φορά που πάω στην ανάγνωση. Και η διαδικασία πώς έχει όταν είσαι εθελοντής στο δίκτυο «Διαβάζω για τους άλλους»? Αναλαμβάνεις... Καταρχήν, ένα project, περνάς στην εκπαίδευση, στην οποία εκπαίδευση τι μαθαίνεις? Αναλόγως τώρα, η εκπαίδευση για τα παιδιά είναι σίγουρα πολύ πιο δυνατή και πολύ πιο ζωηρή. Όχι και πιο ζωηρή, ξέρεις, είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, το κομμάτι των παιδιών, οπότε μπαίνουν πολλές ειδικότητες, ψυχολόγια κτλ. Γίνονται διεργασίες αρκετές. Γι' αυτό και είναι τρεις εκπαιδεύσεις που πρέπει να περάσουμε για την ομάδα των παιδιών. Στην ομάδα των ηλικιωμένων είναι μία η εκπαίδευση,
Και ουσιαστικά μας λένε τι πρέπει να αποφύγουμε πιο πολύ. Για να μπορέσετε να λειτουργήσετε μέσα σε αυτό το σύνολο των ανθρώπων, ναι. Είτε είναι παιδιά, είτε είναι ενήλικες, και αναλόγως και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ομάδα που απευθύνεστε. Ναι, γιατί και η μία ομάδα και η άλλη είναι ομάδα ευαίσθητη. Οπότε δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε κάποια γεγονότα. Θέλει λίγο ειδικούς χειρισμούς. Όπως και να έχει, όμως είμαστε σε ένα πλαίσιο ελευθερίας, έκφρασης. Μας δίνονται βέβαια τα κείμενα που θα διαβάσουμε κάθε φορά, τα οποία εμείς επεξεργαζόμαστε σαν ομάδα και πάμε και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αυτό. Τον εαυτό μας, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να παρακινήσαμε κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας. Βλέπατε και τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δίκτυο. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, αν θέλετε ενδεχομένως να τους καλέσετε, να τους προσκαλέσετε να κάνετε μαζί πράγματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.